Απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, δεν θα κάνω τη σειρά των μακαρισμών. Θα κάνω μία μικρή παρένθεση και θα μιλήσω για τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, όπου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Κυριακή. Έχει δοθεί η ευκαιρία με την ανοχή του αγαθού Θεού να μιλήσουμε και παλαιότερον για την υπόθεση του Ευαγγελισμού. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ήρθαν επί σκηνής και θα πρέπει και αυτοί να ακούσουν σχετικώς. Άλλωστε η επανάληψη, λέγει ο Θείος Παύλος, τον ομιλούντα κουράζει, όχι τον ακροατή. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ η υπόθεση του Ευαγγελισμού σαν εορτή θρησκευτική, διότι μας απασχολεί η υπόθεση του Ευαγγελισμού, αλλά σαν εορτή εθνική παραμερίζεται ο Ευαγγελισμός ο πνευματικός και γίνεται συζήτηση περί Ευαγγελισμού υλικού, διότι για μας τους Ορθοδόξους και συγκεκριμένως τους Έλληνας η εορτή του Ευαγγελισμού έχει διτή ερμηνεία και ως έθνος η μέρα αυτή είναι χαρακτηριστική και σαν χριστιανοί. Την ημέρα αυτή την έχουμε χαρακτηριστική. Η μία ή το ημέρα που έγινε αιτία και απολυτρώθημε με την χάρη της Παναγίας μας, αρχιδιανομένης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρίτων και απελευθερώθημε από των υλικών ζυγών, η άλλη είναι πάλι με το ίδιο πρόσωπο την Παναγία μας, όπου απελευθερώθημε από τον νοητών ζυγών, τον σατανά. Η μία αφετηρία είναι στην Αγία Λαύρα και η άλλη αφετηρία είναι στη Ναζαρέτ. Προηγείται η θρησκευτική εορτή της εθνικής εορτής. Προϋπήρξε και σε μέγεθος και σε χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να μιλούσα απόψε για τον Ευαγγελισμό, διότι έχει πολλές όψεις και μάλιστα γύρω από τον τρόπο της συλλήψεως, από το πρόσωπο και από τον σκοπό γενικότερα. Αν έλεγα ότι η μέρα του Ευαγγελισμού σαν εορτή είναι η μεγαλύτερα εορτή και είναι η αφετηρία και η ρίζα όλων των εορτών, δεν θα ήμουν έξω της πραγματικότητος. Διότι πώς μπορεί να εορτάσεις γένα αν δεν εορτάσεις σύλληψη? Πώς θα εορτάσεις βάπτιση, σταύρωση, ταφήν ανάσταση εάν δεν προηγηθεί η σύλληψη? Είναι η μεγαλύτερα και ωραιότερα εορτή και όπως λένε οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι, ως σαν μια τέτοια θα πρέπει και εμείς να τη δεχόμεθα. Σε όλες, λέει, τις εορτές ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίας, απάσαστας εορτάς και υμνοδίας δέον ημίν θυσιών δίκην προσφέρει το Θεό, με ύμνους, με θυσίες, με εορτές να προσφέρουμε θυσία το Θεό. Πρώτην δε πασών των Ευαγγελισμών της Θεοτόκου. Πάντων γάρι μην των αγαθών αρχή γέγονεν ο Ευαγγελισμός της και χαριτωμένης. Από εκεί ξεκινούν όλα τα αγαθά. Η πολυήμητος του σωτήρος οικονομία, η ένθεος αυτού και υπερκόσμιμος διδασκαλία. Αρχίζει
από τον Ευαγγελισμό. Ένας άλλος πατήρ αναφέρει την κλίμακα αυτή που σας είπα, ότι μία εξαρτάται από την άλλη, με αφετηρία και ρίζα, σαν ένα φυτό, σαν ένα στέλεχος των Ευαγγελισμών. Αυτός είναι ο πολύς Ιωσήφ ο Βριένιος. Λέγει, ως γάρ ή του φυτού ρίζα, στελέχους και φύλων και κλάδων, ανθέονται και καρπών αιτία γινώσκεται, όπως λέει ένας δέντρο, βγάζει φύλλα, καρπό, πράγματα κλπ. Και ουδέν τούτον δίχα ταύτης φαίνεστε πέφηκεν, και χωρίς τη ρίζα δεν μπορεί να γίνει κορμός, δεν μπορεί να γίνουν φύλλα, δεν μπορεί να γίνουν καρποί, ούτω της εορτής δίχα ταύτης, χωρίς την εορτή δηλαδή του Ευαγγελισμού, ουδεμία των εξ αυτής φυησών επιφαίνεται, καμιά εορτή δεν μπορεί να παρουσιαστεί αν δεν υπάρξει αυτή σαν μια ρίζα. Και δι σκοπόμεν, ας προσέξουμε, πεντηκοστή γάρ επιτελείται, ότι ανάληψης προεόρταστε. Δεν θα είχαμε πεντηκοστή εάν δεν υπήρχε ανάληψης. Και ανάληψης επιτελείται, ότι ανάστασης, αυτός που ανέστη αυτός ανελήφθη. Ανάστασης, ότι σταύρωσης, κάποιος πέθανε και ανέστη. Σταύρωσης, ότι βαΐα. Βαΐα, ότι έγερσης Λαζάρου. Λαζάρου έγερσης, ότι μεταμόρφωσης. Μεταμόρφωσης, ότι θεοφάνεια. Θεοφάνεια, ότι υπαπαντή. Υπαπαντή, ότι Χριστού γέννησης. Χριστού γέννησης, ότι Ευαγγελισμός. Η ρίζα, η αφετηρία, είναι ο Ευαγγελισμός. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Θα ήθελα δε να γνωρίζετε ότι ο Ευαγγελισμός είναι θαμμένος και στέκεται μόνο στην κοιλιά και ρωτούνε τι τρώνε του Ευαγγελισμού οι άνθρωποι, τίποτα παραπέρα, διότι εξ αυτού εφύγει προσωπικός ο σατανάς. Ευαγγελισμός ίσον βατερλό του σατανά. Δεν μπορούσε ποτέ του να φανταστεί ο σατανάς ότι ο Θεός θα γινότανε άνθρωπος. Ούτε μπορούσε να συλλάβει ποτέ του ότι από μια γυναίκα θα κυκλοφορούσε Θεός. Αυτό δεν μπορούσε. Παρότι κάνει τον έξυπνο, παρότι κάνει ότι τα ξέρει όλα, τα αυτά ελογίσαντο και επλανήθησαν, λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο του Σολομώντος, εκεί ακριβώς που ομιλεί πως ο διάβολος έβλεπε το Χριστό στον κόσμο. Ασχήμονη θανάτω ετάσσομεν αυτόν, είναι αγνώμεν το επίοικες αυτού, για να καταλάβει εξ αυτού αν είναι Θεός. Όμως το κατάλαβε, όταν δεν πρόκειται να τον ωφελήσει τίποτα, τον ανέβασε στο σταυρό και είπε κατέβα. Δεν κατεβαίνω τώρα, τώρα θα σας βρέξω και εγώ στο σταυρό, αλλά και εσύ στον Άδη πλέον. Η υπόθεση, αγαπητή μου, του Ευαγγελισμού δεν είναι την 25η Μαρτίου 1979 χρόνια προ. Σαν ένα δέντρο ο Ευαγγελισμός βρίσκεται φυτευμένος μέσα στον Παράδεισο. Αν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τον Ευαγγελισμό ως δέντρον και το κουνούσαμε, οι ρίζες του είναι μέσα στον Παράδεισο. Για αυτή τη στιγμή του Ευαγγελισμού, ότι μια γυναίκα θα συλλάβει και θα γεννήσει το Θεό, έχει γίνει συζήτηση μέσα στην Εδέμ, όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι και ο σατανάς. Όσοι μελετάτε θα βρείτε αυτό το περιστατικό στη Γένεση, στο Γάμα 15. Εκεί, όταν έχει απέναντί του ο Θεός τον σατανά, τον απειλεί δια του σπέρματος της γυναικός. Εκθρανθήσω αναμέσων σου και του σπέρματός σου και του σπέρματος της γυναικός. Αυτό σου ρίσει την κεφαλήν σιδερήσεις αυτού πέρναν.
ομιλεί για μια γυναίκα και το σπέρμα της γυναικός, που το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του σατανά και ο σατανάς θα του δαγκώσει αυτού του σπέρματος της γυναικός, θα του δαγκώσει την πτέρνα. Η Εύα, η οποία ήκουσε αυτήν την στιχομηθείαν, ενόμισε ότι είναι αυτή η γυναίκα η οποία θα γεννούσε τον εκδικητή. Γι' αυτό και ακριβώς το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτησης, αλλά δεν είχε αποκτήσει τίποτα άλλο η μη ένα φωνιά. Δεν είναι το αυτή η γυναίκα ή το άλλη η γυναίκα. Είναι εκείνη που λέγει ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4, που διαβάζουμε τη νύχτα των Χριστουγέννων στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων κλπ. Από τότε μίλησε ο Θεός για αυτή την παράξενο σύλληψη και των παράδοξων αυτών των κετών. Διότι όπως ξέρουμε εδώ μιλάει κάτι αντίθετο με τη φύση, αυτό που σκανδαλίζονται ορισμένοι σήμερα άνθρωποι. Ομιλεί ότι θα γεννήσει μία γυναίκα, το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει κεφαλή του όφεως. Μα η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, το σπέρμα είναι του ανδρός. Ο ανήργενα και η γυναίκα τίκτη. Η γυναίκα είναι ένα χωράφι που σπείρεται. Αβραάμ γέννησε, λέει, Ισαάκ. Δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Δεν λέει ότι γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν λέει ότι γέννησε η Ραχήλ. Αυτό δείχνει ότι κάτι παράξενο θα λάβει χώρα. Αυτό το κρατάει ο Σατανάς. Το άκουσε ο Σατανάς. Επέρασαν χρόνια. Άρχισαν να γράφονται γραφέ και προφητείε. Και διαβάζεις τον Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών» κλπ. Α, δεν το ξέχασε ο Θεός, δεν το ξέχασε. Και παίρνει μέτρα ο Σατανάς, ώστε να μην υπάρχει Παρθένος γυναίκα. Τολμώ να πω, η σημερινή διαφθορά δεν θα είναι τίποτα μπροστά στη διαφθορά που υπήρχε τότε, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Αλλά ο Θεός τον ξεγέλασε, του την έκρυψε μέσα στα Άγια των Αγίων 11 χρόνια από 3 ετών, έπειτα την έβγαλε έξω, της έδωσε ένα μπροστάτι από πάνω ηλικιωμένων σεβαστών τίμιων ηθικών γέροντα και έτσι τον ξεγέλασε το Σατανά. Ο Άγιος δε Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γράφοντας μίαν επιστολή προς Φιλιππισίους, γράφει στο Σατανά. Ίσως ο χαρακτηρισμός να είναι λίγο όχι σωστός, όμως στρέφει την επιστολή του και του μιλάει προσωπικά και του λέει ότι είναι κορόιδο. Ας κάνει τον έξυπνο. Διότι αυτός έπαιρνε μέτρα να μην υπάρξουν παρθένες. Κατά συνέπεια δεν θα πραγματοποιεί το αυτό, το οποίο είναι είπε ο Θεός τότε. Όπως και σήμερα ο Σατανάς σκηνοθετεί κατά της ανθρωπότητος. Αλλά οι του Χριστού δεν θα πέσουν στα χέρια του. Αυτό να το ακούσει άλλη μια φορά από το βήμα αυτό. Γιατί ασφαλώς είναι παρόν. Ακούστε τι του γράφει. Πολλά γάρ σε λανθάνει. Πολλά του λέει σου ξεφεύγουνε παρότι κάνεις τον έξυπνο. Και του απαριθμεί. Η παρθενία Μαρίας. Πώς έμεινε παρθένος. Κάτι στιγμή εσύ φρόντιζε να μην υπάρχουν παρθένες. Ο παράδοξος το κετός, που γέννησε κατά έναν τέτοιον τρόπον, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε η Παναγία μας, γέννησε ανεφοδίνης. Και τούτο διότι συνέλαβε ανεφιδονής, συνέλαβε ανιδόνος και γέννησε ανωδίνος. Ο δε Ισαΐας αυτό το έχει 2850 χρόνια προ Χριστού και γράφει στο τελευταίο κεφαλαιό του ότι πριν ελθύν εωδίνε έτεκεν άρσεν. Ο παράδοξος λοιπόν το κετός, ώστις ο εν το σώματι
δηλαδή πως εγέννησε και έμεινε ανέπαθος. Ο ηγούμενος αστήρ τον Ανατολή, πως ήρθε αυτό το αστέρι, ποιος το ειδοποίησε, τι ρόλο έπαιξε, δεν το κατάλαβες. Τον ταδόρα κομιζών των μάγων, που έφεραν χρυσό, που έφεραν Λίβανο, που έφεραν Σμύρνα, ξέρεις να τα ερμηνεύσεις τι, γιατί το προσινούσαν αυτών των μικρών? Δεν το ξέρεις, αυτό σου ξέφυγε. Αρχαγγέλου ασπασμός προς Παρθένων, το χαίρεται χαριτωμένη, το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβες. Παρθένου παράδοξο σύλληψης με μνηστευμένης, όχι υπανδρεμένης, με μνηστευμένης. Παιδός προδρόμου Κυρικία επί το εκ του Παρθένου. Θυμόσαστε ότι ο πρόδρομος μέσα από την κοιλιά της μητέρας του εσκύρτησε να γαλιάσει και χαιρέτησε την Παναγία μας που επήγε στην ορεινή πόλη Ιούδα. Κατάλαβες τίποτα του λέει εσύ από αυτή τη στιχομηθεία των δύο? Όχι. Και εν κοιλία σκύρτησης εκ του προθεωρουμένου. Δεν κατάλαβες. Αγγέλων ύμνη επί το τεχθέντα, όξα εν υψίστης Θεό κλπ. Ποιμένων Ευαγγέλια, ποιμένες βγαίνουν και κηρύττουν ότι γεννήθηκε ο λυτρωτής. Ηρώδου φόβος επί αφαιρέσει βασιλείας. Κατάλαβες τίποτα από το φόβο του Ηρώδου? Νηπί οκτώνων πρόσταγμα, εντολή να σφαγούν παιδιά. Κατάλαβες? Όχι. Εις Αίγυπτον μετανάστευσης, να φύγει ο Θεός να πάει στην Αίγυπτο. Αυτό το καταλαβαίνεις εσύ? Δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ θα τον σκότωνες τον Ηρώδη. Όμως ο Θεός έκαμε το μικρότερο και πήγε στην Αίγυπτο και τον άφησε να πεθάνει φυσιολογικά ο Ηρώδης. Εκείθεν επί τα διδέ επάνωδος και έμεινε εκεί και ξαναεπέστρεψε. Ούτε αυτό. Σπάργανα παιδικά. Ποιος ο Θεός? Το κατάλαβες? Όχι. Απογραφή ανθρωπίνη. Το εννόησες? Όχι. Γαλακτοτροφία. Πώς τρώει γάλα ο Θεός? Το κατάλαβες? Όχι. Όνομα πατρός ου Σπύροντος. Αυτό το κατάλαβες? Δεν είναι αυτός ο Υιός του Τέκτονος? Είναι, αλλά ως νομίζεται είναι, αλλά δεν είναι. Ούτε αυτό το εννόησες. Φάτνη. Θεός τη Φάτνη. Διατομή είναι τόπον. Για ποιον? Για αυτόν που έφτιαξε το παν, δεν υπάρχει τόπος τώρα. Ουδεμία προπαρασκευή. Ανθρωπίνη. Αυξήσεως προκοπή. Να αυξάνει ο Θεός όπως τα μικρά παιδιά και όπως ο άνθρωπος. Ανθρώπινα ρήματα. Πείνα. Δίψα. Οδηπορία. Κόπος. Θυσιών προσκομιδέ. Έπειτα. Περιτομή. Βάπτισμα. Ποιος ο Θεός? Κατάλαβες τίποτα εξ αυτών? Τίποτα. Φωνή Θεού επί το βαπτιζωμένο. Ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός. Ούτε αυτό το κατάλαβες. Όστιν και πόθεν μαρτυρία πνεύματος πατρός υπεράνω. Φωνή Ιωάννου προφήτου, σημαίνουσα πάθος δια του αμνού προσιγορίας. Ούτως εστίν ο αμνός του Θεού. Αμνός πάει να πει εν αρνί που θα σφαγεί και θα εσφάζω το, να δώσω το αίμα του για τη σωτηρία τη δικιά μας. Σημείων διαφόρων ενέργεια. Η άσης ποικίλε, επιτίμησης δεσποτική. Προστάζουσα θαλάτη και ανέμεις. Σιώπα πεφήμωσο. Πνεύματα πονηρά φυγαδεύοντα σε αυτόν στρεβλούμενον. Εκ της του φαινομένου δυνάμεως εικονιζόμενον, ουκ έχοντα ό,τι ποιήσεις. Τον ξεφτελίζει, τον κάνει άχερο το σατανά. Γιατί πράγματι, παρότι είναι πονηρός, παρότι έπαιρνε μέτρα να μην γίνει αυτό που είπε ο Θεός, όμως ο Θεός δια της σοφίας του το αντιπαρήλθε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και σήμερα ο σατανάς μισεί περισσότερο την Παναγία μας παρά το Χριστό μας. Παραπλησιάσετε κάποιο προτεστάντη, μία προτεστάντητα, μία χιλιάστρια, μία. Θα δείτε να ομιλούν καπηλικότατα για την Παναγία. Καπηλικότατα, μια γυναίκα. Μα μια γυναίκα είναι η γυναίκα. Μια Παρθένος, μα μια Παρθένος είναι η Παρθένος. Ή Παρθένος λέει ο αυτός ο προφήτης. Ιδού ή Παρθένος. Δεν λέει ιδού Παρθένος, να μια Παρθένος από όλες. Ή Παρθένος. Αυτό το άθρον μονοπολεί. Όπως συμβαίνει και στο Χριστό μας. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η οδός. Αυτά τα άθρα μονοπολούν το πρόσωπο. Έξω αυτών δεν υπάρχει ούτε φως, ούτε ζωή, ούτε οδός, ούτε τίποτα. Γι' αυτό λέγω είναι το βατερλό του σατανά ο Ευαγγελισμός και μισεί την Θεοτόκον. Συγγραφεύς του Ευαγγελισμού είναι ο Λουκάς. Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας είναι δεύτερος κατά σειράν. Πρώτος είναι του Τιμίου Προδρόμου.
εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει 6 μηνών η Ελισάβετ, τότε απεστάλλει ο Γαβρίλ και μίλησε με την Παναγία μας και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Απεστάλλει άγγελος ο οποίος λέγεται Γαβρίλ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε πως ερμηνεύεται το Γαβρίλ. Γαβρίλ ερμηνεύεται θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος ερμηνεύεται το Γαβρίλ. Γι' αυτό έστειλε το ανάλογο πρόσωπο στον ανάλογο ρόλο, ώστε και με το όνομα ακόμη του Αρχαγγέλου να ομιλεί για αυτό που επρόκειτο να γίνει. Ένας πατήρ της Εκκλησίας, συγκεκριμένος ο Άγιος Σοφρόνιος, λέγει το εξής: «Δια τούτο γάρ και αυτός εγώ Γαβρίλ προσέτει Παρθένων απέσταλμε, γι' αυτό έρχομαι εγώ ο Γαβρίλ, ίνα μου και αυτό δηλώ το ονόματι, ίνα και με το όνομά μου σου δηλώσω, ως Θεός υπάρχουν και άνθρωπος, ο εξού της αχράνου Παρθένος τυκτόμενος, ότι αυτός που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Θεός ή άνθρωπος, που είναι το όνομα το δικό μου, γι' αυτό εστήλαν λέει εμένα. Και γάρ και το Γαβρίλ όνομα εις ερμηνείαν αγόμενον Θεόν αγορεύειν και άνθρωπον, επί κατ' ουρανών πολλοί ετήρχανον άγγελοι». Κι άλλοι υπήρχαν, όμως εξελέγει αυτός: «Αλουδέναν τούτον στείλε δε βούλητε». Έστειλαν λέει εμένα στην περίπτωση αυτή. Τώρα ο άγγελος τα πρώτα λόγια που της είπε της Παναγίας μας ή το χαίρε και χαριτωμένη, όπως ξέρετε κι εσείς, πώς μπορεί να το ερμηνεύσει? Όπως ξέρετε η Δία αντέδρασε, δεν το εδέχθη αυτό το πράγμα και αναφέρει πιο κάτω μερικά λόγια τα οποία θα στα πω. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μην πω κάτι δικό μου, αλλά να πω ενός μεγάλου ανδρός της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ανδρέου Κρήτη, στη γνώμη επάνω στο αυτό το «χαίρε και χαριτωμένη». «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Χαίρε το της χαράς όργανον», όργανον, έτσι τη λέει, όργανον, «διού το της αράς της κατάρας ελήθη κατάκριμα», διότι η Παναγία μας είναι στη θέση της Εύας. Η Εύα εν την παρακοή εκρήμνησε, η Θεοτόκος εν την υπακοή ανεστήλωσε, όπως και ο Χριστός μας είναι στη θέση του Αδάμ. Γι' αυτό και λέγεται και έσχατος Αδάμ από τον Παύλο στην προς Κορινθίου στο 15ο. «Και το της χαράς αντισύχτη δικαίωμα», εκεί που ήταν λύπη αντισύχτη δικαίωμα της χαράς, «ως και ο Νεοκεσαρίας Γρηγόριος πανηγυρίζων προσθέτει. Χαίρε και χαριτωμένη, δια σου γάρι χαρά πάση τη κτήση βραβεύεται, και το γένος των ανθρώπων αναλαμβάνει το αξίωμα». Και ο συγγραφεύς του ακαθίστου ύμνου, θα ενθυμίστε, στα πρώτα χαίρε στο άγγελος πρωτοστάτης εκεί έχει και λέγει: «Χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη». Χαίρε δηλαδή εσύ που θα διώξεις τη λύπη από το ανθρώπινο γένος, δεν θα πηγαίνει πλέον στον Άδη δέσμιο και θα μεταφέρεις τη χαρά στους ανθρώπους. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Νήσις στο ίδιο πνεύμα λέγει το εξής: «Χαίρε και χαριτωμένη, εις η πρόγονος Εύα», το ερμηνεύει αυτό που σας έλεγα, «παραβάσα των νόμων απόφασιν έλαβεν εν λύπες τέξιν τέκνα, σύ πρέπει το χέριν η πρόσρησης, εκείνη τον Κάιν έτεκε θόνον και φόνον γεννήσασα». Δεν γέννησε αυτή το λυτρωτή. «Σύ γεννήσεις ιών ζωήν και αφθαρσίαν παρέχοντα, χαίρε τίνιν», χαίρε λοιπόν και χόρευε, «χαίρε και καταπάτη τη του όφεως κεφαλήν, πέπαυτεν γάρι κατάρα, κατήργητε η φθορά, με μάραντε τα στιγνά, ανθεί τα φεδρά». Όμορφα λόγια, Πνεύματος Αγίου λόγια, τοποθετημένα και βαλμένα ακριβώς εκεί που θα έπρεπε. Στη συνέχεια ο άγγελος λέγει στην Παναγία μας: «Μη φοβού Μαριάμ, μη φοβού Μαριάμ», διότι η Παναγία μας, όπως ξέρετε, διελογίζεται, το λέγει, ποταπός ή ο ασπασμός ούτος.
τι είναι αυτό το γλυκόλογο, όπως τα λέγαμε. Γιατί βέβαια είναι κολακευτικά τα λόγια, χαίρε και χαριτωμένη. Είναι κολακευτικά τα λόγια. Όμως με πολύ σοφροσύνη εσκέφτη και λέγει: διελογίζεται περί του ασπασμού ποταπός ιούτος, μιάρα άτοπος τί και πορνικός, ως εξανδρός πως κόριν ή θείος, επειδή και Θεού μνήμη ανέστη το ασπασμό. Αυτό εκτός του δογματικού μέρους έχει και ηθική σημασία, διότι εάν προλάμβανε τη συζήτηση με το διάβολο η Εύα, δεν θα είχαμε την πτώση και η γυναίκα και ο άντρας. Εξαιτίας αυτού του αρχικού πορνικού διαλόγου του πονηρού πίπτουν και γίνονται θύματα πολλές φορές, όχι αυτών αλλά και οικογενειών ολοκλήρων. Μη δέχεσαι καμιά συζήτηση, αλλά έλα που μας κολακεύει. Βλέπετε μάνα τώρα με 3-4 παιδιά και διότι σπέτης είπε μια κουβέντα αγγλικόλογο κάποιος, τη φέρνει συνοδευμένη μέχρι το σπίτι και δεν γυρίζει την τσάντα να του δώσει μια στο πρόσωπο, και πολλές φορές υποχωρεί και πολλές φορές πίπτει. Αυτή εστάθηκε ακριβώς σε έναν αντίθετο τρόπο. Σου λέει ποιος είναι αυτός, έχοντας υπόψη της την υπόθεση την παλιά, μάλιστα όπως και εμείς την έχουμε την υπόθεση την παλιά, και της Εύας της πρώτης και της Εύας της δευτέρας, της Παναγίας, και ξέρουμε την αποτυχία της πρώτης και ξέρουμε την επιτυχία της δευτέρας. Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε, να πούμε όχι. Δυστυχώς έγινε η στιχομηθεία τότε και την πήρε από κάτω ο τροχός. Αυτή στέκεται εδώ και λέγει: έχετε προσέξει τι λέγει ο ακάθιστος ύμνος? Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη. Γιατί πρωτοστάτης? Ουχή αποστάτης. Πρόσεξε ποιος είμαι εγώ. Άκουσον φύγατερ και είδε και κλείνον το ου σου. Άκουσε τι θα σου πω και κοίταξε που θα έρχομαι. Εδώ είναι το σκύπτρο που έχει η Ορθόδοξος Αγιογραφία στην εικόνα του Ευαγγελισμού. Ποτέ σας μην πάρετε εικόνα με κρίνο. Είναι παπικής προελεύσεως. Πάντοτε με σκύπτρο. Ο Ευαγγελισμός είναι αυτός ο σωστός που κηρύττει, αυτός που είναι έξω από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Όταν περάσετε κοιτάξετε απ' έξω τον Ευαγγελισμό σε ψηφιδωτό και θα ειδείτε τον Αρχάγγελο με το σκύπτρο. Έρχεται από το αυλαρχείο, απεσταλμένος από το Θεό. Άκουσον φύγατε, τι θα σου πω, και είδε και κοίταξε πού θα έρχομαι. Γι' αυτό λέγε και άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη. Ουρανόθεν, όχι εκ της γης. Ο άλλος δια του Όφεως εκ της γης παρουσιάστη. Ουρανόθεν επέμφθη. Είναι για μας κάτι το σοβαρό αυτό και νόμισα ότι πρέπει να σας το χρωματίσω. Τώρα, η ιδία εν την ταπεινοφροσύνη της δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι ικανή για κάτι το υψηλό, γιατί από εκεί αρχίζει του ανθρώπου η άνοδος. Εν την ταπεινώσει τα υψηλά, εν την πτωχία τα πλούσια, που λέει η Εκκλησία μας. Μη αφήσεις το νου σου ποτέ και πίσω ότι είσαι άξιος για κάτι. Πάντοτε ότι είσαι ανάξιος, έστω κι αν είσαι άξιος. Διότι κι αν είσαι άξιος, δεν είσαι από φόντα δικά σου άξιος. Είσαι με δανεικά, τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ταπεινοφρονείς. Και ο Θεός θα σε βρει οπουδήποτε κι αν είσαι, διότι επιβλέπει επί την υγιή να φανεί δυνατός στους ανθρώπους που έχουν ταπείνωση στην καρδία τους και τελείαν προς αυτόν. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι κουμπωμένη. Φοβάται. Επεμβαίνει ο Αρχάγγελος, έτσι λέει: μη φοβού Μαριά μου. Σαν να της ερμηνεύει το τι γίνεται τώρα εδώ. Και δανείζουμε πάλι του Αγίου Ανδρέου της Κρήτης την γνώμη. Και της λέγει: έβρες χάριν παρά το Θεό. Χάριν ειν ούκε δέξα το Σάρα. Η Σάρα
γυναίκα του Αβραάμ, τέτοια χάρη σαν τη δική σου δεν εδέχτη. Ειν ούκ έγνω Ρεβέκα, ούτε η Ρεβέκα γνώρισε τέτοια χάρη. Και το ερμηνεύει πιο κάτω γιατί. Ειν Ραχήλ ούκ εγνώρισε. Έβρες χάριν ως η εξάκουστος ούκ ηξίωτε Άννα, η μάνα του Σαμουήλ. Ούτε φαινάνα ή τη αυτής αντίθετος η άλλη του γυναίκα. Ήσανε στήρες και αυτές και εγέννησαν. Όπως και η Σάρα εγέννησε. Και η Ρεβέκα στήρα. Και η Ραχήλ. Όλες εγέννησαν. Αλλά γεννώντας έχασαν και την Παρθενία. Εδώ εσύ και γέννησες και την Παρθενία δεν έχασες. Διαφέρεις λοιπόν τώρα. Έβρες λοιπόν, λέει, χάρη διαφορετική. Όσον εμέν εξατέκνων μητέρες πεφύναση, ατεκνήσαν στήρες και έγιναν μητέρες και αυτές. Συναποβαλούσε την Παρθενία την στήρωση. Απέβαλον τη στήρωση, έγιναν γεννούσες, αλλά έχασαν και την Παρθενία όμως. Σίδε μετά του είναι μήτυρ το παρθενεύειν αναφέρε τον έξις. Μήτυν λοιπόν φοβού. Έβρες χάριν παρά το Θεό. Χάριν εν ουδείς έβρε τον απαιώνος όσοι. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Σονίσης λέγει και αυτό στα δικά του με τον τρόπο του. Μη φοβού Μαριά μου. Έβρες χάριν παρά το Θεό. Υπέρ την κτήση νεκαλοπίστης. Υπέρ τους ανθρώπους εφεδρύνθης. Υπέρ των ήλιων έλαμψας. Υπέρ τους αγγέλους υψώθης, τιμιωτέραν των χερουβίμ. Ούκανε λήφθης εις ουρανούς, δεν πήγες επάνω, αλήθεια. Αλλά επί της γης ισταμένη, εδώ κάτω, τον ουράνιον δεσπότην και βασιλέα απεσπάσω προς εαυτήν. Τράβηξες το Θεό σαν κεραυνό κάτω. Δεν πήγες να τον βρεις εκεί, αλλά τον ήλκησες, τον έφερε η αγνότητά σου, η τιμιότητά σου, η σοφροσύνη σου, η ταπεινοφροσύνη σου την έφερε, τον έφερε κάτω. Εξακολουθεί να επιμένει Θεοτόκος. Πώς έμστε με τούτο, επί άντρα ο γινός. Τα ακούω όλα αυτά που μου λες, αλλά εγώ δεν έχω άντρα. Πώς είναι να δυνατόν. Εδώ είναι κάτι που είναι μια απάντηση λογική, όχι μόνο δογματική και θρησκευτική, αλλά και λογική. Ακούσετε πρώτα την αντίρρηση της Παναγίας μας με λόγια γύρω από το ανδρόγενο το λεγόμενο. Ο Ιωσήφ κύριε μνηστήρ εστίν εμός, μνηστήρ εστίν εμός δικός μου, ουκανή δεν μου εδόθηκε για άντρας μέχρι των Αραβώνων επεριγάμου συνθήκες προέβησαν. Διότι, όπως ξέρετε, και την ημέρα που ανέβη να γεννήσει επάνω, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ανέβηκε ο Ιωσήφ με τη μεμνηστευμένη Μαρία, νηστή του τηλεακών, την ημέρα που θα γεννήσει. Πόσουν χωρίς γάμου έστε με σύλληψης, που μου λες ότι θα συλλάβω και θα γεννήσω αυτόν που θα κάνει, που θα φτιάξει. Πώς, τα βλέπει ανθρώπινα τα πράγματα. Πώς χωρίς φυτουργών βλαστήσω καρπών, αν κάποιος δεν φυτέψει μέσα μου, πώς εγώ θα βλαστήσω καρπών. Επε μου πρώτης ο νόμος ξένης τριβής παιδοποιίας ευρίσεται. Θα αλλάξουν, λέει, οι νόμοι της φύσεως, θα γεννάνε αλλιώς οι γυναίκες τώρα από εδώ και πέρα. Δίδαξον μη φανερός ο άγγελε, πες μου δυο λόγια να καταλάβω τον λόγο σου το ένιγμα. Δίγησέ μη των ρημάτων των τρόπων, ερμήνευσόν μη τον καλό σου Ευαγγελίον την δύναμη, κατά μικρόν μάθω, λίγο, κάνε μου μια ανοίξη να με διευκολύνεις. Πώς τα αδύνατα γεννήσετε δυνατά μάθω, πώς τα άπορα δύνατε πόρον ευρύ να ακούσω, πώς η χάρη στην φύση το Κρήτον καινοτομή ή πώς η φύση δουλεύει τη χάρη τη. Πώς θα γίνει εδώ πράγμα τώρα. Ο Θείος Χρυσόστομος της απαντά με έναν δικό του τρόπο και έτσι λέγει το εξής: μη ζήτη φύσεως ακολουθία. Μη ζητάς άντρα και γυναίκα για να έχουμε. Όταν υπέρ φύσιν ή το γινόμενο, αυτό που θα γίνει θα είναι υπέρ φύσιν. Διότι αν είναι κατά φύσιν,
θα έχουμε έναν άνθρωπο ακόμη άρρωστον που θα έχει ανάγκη από γιατρό. Εμείς θέλουμε να γεννήσεις το σωτήρα, δεν να γεννήσεις έναν άνθρωπο ακόμη. Σας το διαβάζω πάλι. Μη ζητάς φύσεως ακολουθίαν επί άντρα ο γινώσκης. Όταν υπερφύσιν ή το γινόμενο, μη παραβλέπου γάμο και οδύνας, σκέπτεσαι γάμος, στέφανα, οδύνες, πόνους κλπ. Όταν μίζων γάμου της γεννήσεως ο τρόπος ή, είναι ανώτερος ο τρόπος αυτός της γεννήσεως. Και πώς έστες τούτο, φυσί επί άντρα ου γινώσκων, και μη δια τούτο έστε τούτο. Διότι δεν γνωρίζεις άντρα γίνεται αυτό, αν γνωρίζεις άντρα δεν θα γινότανε αυτό. Επί άντρα ου γινώσκης, ή γάρε γίνωσες άντρα, ου κατηξιώθης υπερετήσαστε τη διακονία ταύτη. Δεν θα σε καλούσαμε, λέει, να παίξεις αυτόν τον ρόλο, αν γνώριζες άντρα. Ου καν δε κατηξιώθης υπερετήσαστε τη διακονία ταύτη, ου επειδή κακόν ο γάμος, αλλά επειδή κρίσον η παρθενία. Έτσι της απαντά ο θείος Χρυσόστομος. Τώρα θέλω ακόμη να ξέρετε ότι η Γραφή λέγει «Πνεύμα ο Άγιον επελεύσετε επισε». Δεν της είπε ο άγγελος πως. Αυτή ρωτά πως. Πως ξέρω να σου πω πως. Ούτε στάλει να σου πω πως θα γίνει. Εγώ στάλει να σου πω τι θα γίνει. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισε και δύναμις υψής του επιστιάζει». Πώς θα τα κάνει? Ούτε πνεύμα Άγιον είμαι, ούτε παραπάνω από το πνεύμα του Άγιον είμαι. Δούλος είμαι, άγγελος είμαι και έρχομαι να σου πω. Άραγε θα μπορούσε ο άγγελος να τις ερμηνεύσει? Ας παραδεχτούμε ναι. Αυτή θα μπορούσε να καταλάβει? Ασφαλώς όχι. Πώς είναι μυστήριο, πώς θα το καταλάβει? Εδώ είναι το θέμα. Και αυτή είναι μια απάντηση σε πολλούς από μας. Παρότι είμαι θα κινητά μυστήρια, δεν έχουμε λύσει τίποτα γύρω από τον εαυτό μας, εξακολουθούμε να ζητήσουμε και να ρωτάμε το τι τρόπο έγινε η σύλληψη της Παρθένου. Και εφόσον δεν στηρίζεται στη λογική μας, στη μορφωσή μας, στην επιστήμη μας, ευκαιρέσατε την απορρίπτουμε. Εάν εκ του βήματος αυτού είχα ώρα να καθίσω να θέσω τον καθέναν και τον εαυτόν μου έναντι του μυστηρίου μόνο του εαυτού του, θα έπρεπε να φύγει τρελός από εδώ. Τι έχεις λύσει, άνθρωπε, που θέλει να λύσει αυτό? Σου θέτω το ερώτημα, πώς εγώ σου ομιλώ και πώς εσύ ακούς, πες μου. Τι θα πω στη συνέχεια? Δεν ξέρω. Έχω καμία μανιτοτενία μέσα στο κεφάλι μου η οποία ξετυλίσσεται και γράφει το δικό σου το κεφάλι με το δικό σου το μαγνητόφωνο στη δικιά σου την ταινία? Γιατί έτσι λένε ορισμένοι. Μια μαγνητοτενία, λέει, είναι μέσα η οποία ξετυλίζεται. Πότε γράφει αυτή? Πότε την έγραψε για να μιλήσει? Μια ταινία πρέπει κάποτε να τη γράψεις. Και έτσι είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν όταν βγεις από την αίθουσα αυτή, κατέβεις κάτω να πεις ότι ο Παναγόπουλος απόψε έβρισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Μπορεί να το πεις ή δεν μπορείς? Πώς δεν μπορείς? Μπορεί να πεις ότι έβρισε τον Αρχιεπίσκοπο, έβρισε τον Πατριάρχη? Δεν μπορεί να το πεις. Παρότι εγώ δεν τον έβρισα. Δεν μπορεί να το πεις? Μπορεί να το πεις. Ποιος είναι εκείνος μέσα σου που πήρε το ψαλίδι και άκοψε την ταινία και πρόσθεσε άλλο κομμάτι και δεν είπε ακριβώς εκείνα τα οποία λέγω εγώ? Και πού κατοικεί αυτός? Στο νουν, στην καρδία, στο αίμα, στα μαλλιά, στα πόδια? Πού? Ποιος έδωσε απάντηση? Αλλά δεν θέλεις αυτό, είναι δικό μου. Διάβασε το Σολομώντα που σε θέτει στο εξής ερώτημα. Πες μου, λέει, πώς μορφώνονται τα οστά στην υγιή της μητρός. Κόκαλο. Γιατί δεν μορφώνονται απλώς οστά. Μερίζονται τα οστά. Συναρμολογούνται τα οστά. Κατά αναλογία της εργασίας και της διακονίας που θέλουν να προσφέρουν. Πάρε το χέρι σου. Κοίταξε πόσοι συνδυασμοί από το βραχείο να επάνω αρχίζουν. Και φτάνεις μέχρι εδώ. Κοίταξε πόσα εδώ. Ποιος τα κόλλησε, ποιος τα έβαλε. Άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα κλπ. Ποιος τα ένωσε αυτά? Ποιος σου φτιάξε αυτή την καρδιά και την έβαλε μπρος? Ποιος έφτιαξε τους πνεύμονες? Ποιος έβαλε το αίμα μέσα? Ποιος έφτιαξε τα έντερα, τα κόλλησε εκεί πέρα, τι τα έβαλε? Ποιος έφτιαξε φατνίων? Ποιος σου χάραξε τα δόντια? Ποιος?
Πώς το μαλλί είναι τρίπιο σαν μακαρόνι. Πώς τον ήχι δεν πονάει παρότι βγαίνει από εδώ. Πώς τι έχεις κάνει. Πώς η μάνα σου τρώει βλήτα και κάνει γάλα. Πώς πίνει μαύρο κρασί και κάνει άσπρο γάλα. Πώς γίνεται. Απλώς λίγο να μάθω κι εγώ να θέσω το ερώτημα. Τίποτα. Ούτε μία απάντηση. Και αν μαζευτούν όλοι οι επιστήμονες όλοι των αιώνων στις ειδικότητες αυτές, θα μας περιγράψουν. Δεν θα μας αντιγράψουν. Δεν θα μας αντιγράψουν. Βρίσκουμε σε ένα χωράφι, σε ένα αμπέλι. Βρίσκουμε σε ένα περβόλι. Πού θέλετε. Να σου μες στο περβόλι μια νερατζά, να σου μια λεμονιά, να σου μια πορτοκαλιά, να σου ένα κλίμα, να. Ξερά λόγω της ανοβρίας. Να σου και βρέχει. Παίρνει το νερό, η νερατζά και το κάνει νεράτζι. Παίρνει πορτοκαλιά, γλυκό πορτοκάλι. Παίρνει το λεμόνι, λεμονιά, κάνει το λεμόνι. Παίρνει ελιά, το κάνει λάδι. Το ίδιο το νερό. Παίρνει το κλίμα, το κάνει ζάχαρο, το κάνει νόπνευμα, το κάνει. Πώς το κάνει. Ξέρεις τα ριζίδια, άσο το ξέρω. Θα μου αντιγράψεις πώς γίνεται. Το τι γίνεται, βέβαια, τα ριζίδια τούτου τραβάνε κλπ. Ποιος τα ειδοποιεί, ζωή δεν έχουν, ψυχή δεν έχουν, λογικό δεν έχουν, πώς ενεργούν και πώς τροποποιείται αυτό. Τίποτα δεν έχουμε λύσει, αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Εσείς μπορεί να είστε σοφοί, εγώ ομιλώ από τιμωρία τη δικιά μου. Για μένα είναι μυστήρια αυτά τα πράγματα. Έχω 10 μπουκάλια μπροστά μου και τα πάω στο χημικό να μου πει τι έχουν μέσα. Περάστε από μια εβδομάδα να σας πω. Σταμάτα να σου πω εγώ. Αυτό έχει ξινό, αυτό έχει αρμυρό, αυτό έχει τσιφό. Αυτό έχει πικρό. Αυτό έχει. Αμέσως αυτό το πετσί που έχω μέσα στη γλώσσα μου δίδει απαντήσεις αμέσως. Πώς το κάνει. Τι λοιπόν έλυσες, αγάπητε. Με τι βλέπεις. Με τα μάτια. Και πώς όταν περνά άλλο σε γρετάει, δεν του λες χαίρετε και σε παρεξηγεί. Μα κοίταγες προς τα εδώ. Δεν θα είχα το νου μου εκεί. Πώς το με το νου σου βλέπεις. Ναι, νου σωρά και νου σ' ακούει. Και θέλει να μάθει ο άνθρωπος πώς έγινε. Μήπως με το κρίνο το έχεις και εσύ ή το έχει αυτή, όπως το έχει η Παναγία. Και το λένε και κοπέλες, το λένε γυναίκες αυτό το πράγμα. Αλλά είναι εκείνη τη ημέρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω στην περίπτωση αυτή, αναφορικώς με τη σύλληψη, δεν την έκανε ούτε το Πνεύμα το Άγιο μόνο. Την έκανε η Ιδία Αγία Τριάς. Και ο Χριστός ενήργησε για τη Φάτνη που θα έμπαινε μέσα εκεί και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι λένε οι πατέρες. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, στέκεται. Ακούσετε τη γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Είδε τι εργάζεται το Πνεύμα το Άγιον. Γνωρίζει. Είδεν ο Υιός πως εαυτό κατασκευάζει το πνευματικό του οικητήριο. Ο ίδιος ο Χριστός ως Λόγος του Θεού ενήργησε στη γυλιά της μητέρας του φτιάχνων το κατασκευασμά του που θα μένει μέσα. Ως βούλεται αυτός, περιβάλλεται την του δούλου μορφήν. Είδε ο πατήρ την του μονογενούς εν ανθρώπισιν. Και ο πατήρ εκεί. Όπου γαρ το Πνεύμα το Άγιον, εκεί και ο Υιός. Και όπου ο Υιός, εκεί και ο πατήρ. Αχώριστος η Τριάς, αμέριστος η Τριάς, αδιαίρετος η Τριάς. Και ακούσε το λογισμό. Ως γαρ εν αρχή Πλάτων άνθρωπον ο Θεός προς εργασίαν προέτρεψε τον Υιόν και το Πνεύμα είπον ποιήσομεν άνθρωπον και οι τρεις εργάστησαν ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωσιν ημετέραν ούτω και νυν της αναπλάσεως γενωμένης του ανθρώπου πάρεστη πάλι να ρήτως η Αγία Τριάς εις γάρ η πλάσης μία ταύτης και η ανάπλασης πάλιν μία. Αγία Τριάς έπλασε και Αγία Τριάς αναπλάτη τώρα. Θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι να εγγύψουν και να διαβάσουν την πατερική φιλολογία, να διαβάσουν τα κείμενα της Εκκλησίας που θα τους διευκολύνουν πολύ. Εν πάση περιπτώσει, όταν της έφερε μερικά επιχειρήματα ότι οι συγγενείς είναι τον έκτο μήνα, ότι ουδέν αδυνατής ενώπιον του Κυρίου κλπ, σήκωσε τα χέρια και είπε «Ιδού Ιδούλη γεννητόμη κατά το ρήμα σου, παρεδώσου». Όταν υπέγραψε ότι δέχεται, ο άγγελος απέστη «Παρεδώσου». Πώς παρεδώσου.
Και σε ποιον παρεδόθη. Ακούσετε λόγια τα οποία πολλοί χρειάζονται σήμερα και στους άντρες και στις γυναίκες. Ιδού η δούλη Κυρίου ετοίμη πρόκειμε, έτοιμη είμαι, καθαρή, γνησία, παρθένος, τιμία και κολλίων ουδέν. Η ψυχή πρόθυμος, η γαστήρ εύκαιρος, ανέπαφος γάρ μόνο το πλάστη τηρουμένη. Ποια σήμερα μένει καθαρή να προσφερθεί στον άντρα της και ποιος μένει καθαρός μέχρι του γάμου του να προσφερθεί ολοκληρωμένος στη γυναίκα του, τίμιος και ηθικός. Ιδού η δούλη Κυρίου προς υπακοήν ευπηθείς, προς δουλείαν ευπρεπείς, προς αποδοχήν ετοίμη γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ως δούλη το δεσποτικό πρόκειμε νεύματι, είμαι έτοιμος ό,τι πεις. Ως πυλός υπόκειμε τες του κεραμαίος χερσί, τι θέλεις να με φτιάξεις, σταμνή, λαγίνη, τι θα με φτιάξεις, είμαι έτοιμη. Ως θέλεις μετεξουσίας εν σύ πρατέστο το βούλημα, ως θέλεις φιλανθρωπίας εν εμή, θαυματουργησά το την παράδοξον κοίηση, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ιδού ιδούνι Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, σανίδιον είμαι ζωγραφικών, ένα σανίδι λευκό ζωγραφικό, ό,τι θέλει ο ζωγράφος ας ζωγραφίσει. Πράγματι σήμερα η κόρη που έρχεται σε γάμο είναι σανίδι άγραφο ή έχουν γράψει πολύ γρηγορότερα. Ό,τι θέλει ας κάνει ο Κύριος, πίναξ ημί γραφόμενος, όβουλεται ο γραφεύς γραφέτο, ποιήτω το θέλημα του παντός ο Κύριος. Αυτά είναι λόγια των Αγίων οι οποίοι πιάνουν το θέμα πως ακριβώς έχει. Τώρα στη συνέχεια αυτών των σκέψεων θα ήθελα να απαντήσω γιατί εγεννήθη εξ Αγίου Πνεύματος. Εάν θα εγεννάτω όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Χριστό ο Σωτήρ του κόσμου, αν εγεννάτω κατά φυσικών τρόπων, τότε δεν θα είτο αναμάρτητος. Εν ανομίες συνελήφθην λέγει και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Κάθε άνθρωπος που έρχεται, έρχεται αμαρτωλός. Φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Κατά συνέπεια, αν ήταν ο Αβραάμ αυτός που θα έσπερνε, θα έφερνε έναν άνθρωπο ή οποιοδήποτε άλλος. Ορισμένοι ζητούν άγγελο, για να μην σταλεί ένας άγγελος λέει, να σώσει τον κόσμο. Μα ο άγγελος δεν έχει ζωή. Μετέχει τη ζωή. Τι έλειπε από τον άνθρωπο, η ζωή. Γιατί, διότι επέθανε. Απεκόπη από τον Θεό, άμα την παρακούει. Ποιος έχει τη ζωή, πού πουλιέται η ζωή, πού αγοράζεται η ζωή, ουδαμού. Η ζωή είναι ο Θεός. Και ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο, ήρθε η ζωή στον κόσμο. Να προσφέρει τη ζωή στον άνθρωπο που ήταν νεκρός. Έπρεπε λοιπόν να είναι ο Θεός. Υπήρχε ειδικός λόγος. Γιατί λένε ορισμένοι να γεννηθεί εκ παρθένου. Μια άλλη γυναίκα δεν ήταν δυνατόν. Όχι, εκρατήθησαν ήδη οι τύποι. Όπως έγινε η παρακοή, έγινε και η υπακοή. Πότε η Εύα τα μίλησε με τον αρχιδιάβολο και έκαμε τη ζημιά. Την είχε γνωρίσει ο άντρας της.